Αισθητή πτώση αναμένεται να καταγράψει από αύριο η Ιδράργυρος στην Κρήτη, που λόγω των ενισχυμένων βοριάδων ακόμα και στις μέγιστες τιμές του δεν θα ξεπερνά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλές ακόμα αναμένεται να είναι οι ελάχιστες θερμοκρασίες της νύχτας και για τις πρωινές ώρες, όπου εκεί το θερμόμετρο θα καταγράφει τιμές οι οποίες θα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή. Οι ορεινές περιοχές του νησιού και η ενδοχώρα θα βιώσουν τις πρώτες κρύες μέρες, με την θερμοκρασία να υποχωρεί και να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Στις μέγιστες τιμές της αναμένεται ότι θα είναι κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου για τις βόρειες περιοχές, λίγο υψηλότερες στα νότια, στους 20 με 22 και 23 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες όμως τιμές θα είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, με τις τιμές να καταγράφονται ακόμη και στις παράκτιες ζώνες κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά για την ενδοχώρα και τα ορεινά το θερμόμετρο θα καταγράφει τιμές οι οποίες μάλλον θα είναι και κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Οι νότιες περιοχές της Κρήτης και κυρίως τα δυτικά προβλέπεται να επηρεαστούν περισσότερο από το βόρειο ρεύμα, με πολύ ισχυρές ρηπές ανέμονα αναδιαστήματα. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, κυρίως στα κεντρικά πελάγη και στα νότια του νησιού μας, με την έντασή τους να φτάνει τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδοχώρα και νότιες περιοχές για την επέκταση ακόμη και για αυτή την περίοδο κάποιας πυρκαγιάς. Την Πέμπτη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ασθενείς βροχές. Η εξαιτίας του ότι κατέρχεται λίγο ψυχρότερη αέρια μάζα, ενδεχομένως πιο αυξημένες συννεφώσεις, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για πολύ τοπικού χαρακτήρα ήπιες βροχές, οι οποίες φυσικά δεν αφήνουν κάποιο σημαντικό αποτύπωμα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν για την επόμενη εβδομάδα διαταραχή στην ατμόσφαιρα, που σε συνδυασμό με το βόρειο ρεύμα αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης βροχοπτώσεων.